Έλα, πάμε. Πώς θες να κάνουμε μια ερώτηση. Στις σαρδοφόρες δεν αλλάζουμε πολλά, έτσι. Θα μας φάλω. Είναι αλήθεια, απλά νομίζω ότι το προηγούμενο παιχνίδι σίγουρα σου δίνει μια έξτρα συγκέντρωση, θέλω να πιστεύω. Ανάλογα πώς το έχεις αντιμετωπίσει. Ο τραυματισμός του Βούησης αλλάζει κάπως τα πλάνα σας. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πάντα πρέπει να δουλεύουμε όσο μπορούμε πιο να περιμένουμε και το αναπάντεχο σαν μια ομάδα. Θεωρώ ότι τα παιδιά θα κάνουν μια παραπάνω προσπάθεια γιατί ο Νίκο, από τον Νίκο να περνούσε αρκετό παιχνίδι. Αλλά εμείς δουλεύουμε συνέχεια σαν ομάδα και πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε. Η σειρά γενικώς πώς εξελίσσεται, όπως τη δική σου? Όπως την περιμέναμε, γιατί θεωρώ ότι όλες οι ομάδες οι οποίες βρεθήκαν σε αυτό το... στις 8 τελευταίες ομάδες για την Euroliga, αν τυχόν δεν έχει υπομονή και δεν έχει συγκέντρωση, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και ιδιαίτερα στην έδρα τους. Κάτι τέτοιο το συναντήσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Το οποίο τι έμαθε στο Ολυμπιακό? Ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση, χωρίς να πέφτουμε σε λάθη τα οποία πολλές φορές είναι λάθη που δίνουν ευκαιρία σε εύκολα καλάθια τον αντίπαλο. Και η ανυπομονησία συνήθως μας δημιουργεί κάποιες στιγμές αυτά τα λάθη. Θέλω να πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο τα μάτς τα έχουμε αντιμετωπίσει μέσα σε μάτς, θα μας δώσει την ευκαιρία να είμαστε πιο προσεκτικοί την επόμενη φορά. Και αύριο μιλάω. Πώς σήμερα στα τέτοια προπόνηση της τακτικής σας να προλαμβάνετε στις σχεδιάς του Νίκου Μελιού? Να σας πω ότι εγώ από τη στιγμή που ο Νίκο θα έχει τη δυνατότητα να παίξει, είναι μέρος του παιχνιδιού μας. Δεν είναι... το παιχνίδι μας έχει, η τακτική μας πάνω στο παιχνίδι μας έχει κάθε φορά πολλά σενάρια τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μέσα σε αυτά είναι και να παίξει και ο Νίκο, αλλά και να μην παίξει. Γιατί αυτό έχει συμβαίνει και μέσα σε ένα παιχνίδι. Όπως έγινε χθες, παραδείγματος χάρη, σε μια στιγμή την οποία η ομάδα κυνηγούσε να φέρει το παιχνίδι ξανά στα μέτρα της. Και κατάφερε να το μαζέψει και νομίζω ότι αν ήμασταν υπομονετικοί θα ήταν ίσως και διαφορετικό το αποτέλεσμα. Περιμένετε σε μεγαλύτερο ξεκίνημα? Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο, ότι τα παιδιά θα είναι πιο συγκεντρωμένα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, αλλά δεν είναι μόνο το ξεκίνημα. Εγώ σας έχω πει από την πρώτη μέρα που έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για την ομάδα μας, ότι η προσπάθειά μου είναι να καταλάβουμε όλοι ότι το παιχνίδι είναι μία μπάλα η οποία τη διαχειρίζεσαι είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα. Και το παιχνίδι κρίνεται στα 40 λεπτά. Είναι μία προσπάθεια των δύο ομάδων να επιβάλλουν το δικό τους τρόπο παιχνιδιού και να έχουν περισσότερη αποτελεσματικότητα στην επίθεσή τους από ό,τι έχει ο αντίπαλος.